Ξεκινά σε 2 χρόνια η κατασκευή της πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, που είναι βασικός εταίρος στην κοινοπραξία του έργου. Παράλληλα, αναφέρθηκε για πρώτη φορά ο μήνας και η χρονιά λειτουργίας του έργου, δηλαδή τον Μάρτιο του 2020. Αρχίζοντας από το πρώτο και πιο σημαντικό για μένα, μιλάμε για μια επένδυση περίπου 370 εκατομμυρίων ευρώ για να μεταφέρει 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως, όταν αγωγή για ανάλογες ποσότητες κοστίζουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Το έργο έχει 3 διακριτά μέρη. Έχει την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεροποίησης LNG, τις μόνιμες θαλάσσιες δομές του που περιλαμβάνουν το σύστημα πρόσδεσης, τους εύκαμπτους αγωγούς και την πολλαπλή εξαγωγή τέρματος αγωγού που μεταφέρουν το αέριο από την πλωτή μονάδα στους υποθαλάσσιους αγωγούς και βέβαια τα 2 τμήματα αγωγών, ένα υποθαλάσσιο 24 χιλιόμετρα και ένα χερσαίο συνολικού μήκους 4 χιλιόμετρων που ουσιαστικά συνδέουν την πλωτή μονάδα με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της χώρας. Και εδώ μπορείτε ουσιαστικά να δείτε όλες τις αγορές που μπορεί να εφοδιάσει το FSRU. Πρώτα απ' όλα την Ελλάδα, στη συνέχεια τη Βουλγαρία, από εκεί τη Σερβία, τη Φιρόμ, τη Ρουμανία και να φτάσει μέχρι την Ουκρανία και βέβαια μελλοντικά και την Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι το FSRU αποτελεί ίσως μια ιδανική λύση στην εξεύρεση εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας και διαδρομών εφοδιασμού για την Ελλάδα και την Ευρώπη, η οποία θα καταφέρει να πετύχει αυτό που ζητάει, τη διασφάλιση του εφοδιασμού της και την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη βελτίωση των τιμών. Κλείνοντας, να πω και να υπενθυμίσω ότι η αδειοδότηση έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Ολοκληρώθηκε και η μελέτη FEED για το βασικό σχεδιασμό. Όπως ακούσατε και τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Κιτσάκο πριν, το Διευθύνων Σύμβουλο της ΔΕΠΑ, περιμένουμε μέχρι το Δεκέμβρη του 2017 τόσο η ΔΕΠΑ όσο και η βουλγαρική Bulgarian Energy Holdings να μπουν στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου και έτσι να συμμετέχουν στο έργο. Μέχρι την ίδια ημερομηνία περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι συμβάσεις χρήσης του τερματικού. Εδώ θα πρέπει να πω ότι η συνεργασία μας τόσο με την ελληνική εταιρεία, τη ΔΕΠΑ, όσο και με τη βουλγαρική είναι εξαιρετική και ανακαλύπτουμε πραγματικά ότι με πολύ επαγγελματισμό και ζήλο δουλεύουν, συνεργάζονται μαζί μας για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει από κοινού. Την πλωτή μονάδα την περιμένουμε το Νοέμβριο του 2019 να παραδοθεί, ώστε η εμπορική έναρξη λειτουργίας του έργου να γίνει το Μάρτιο του 2020. Θεωρώ και αυτό θα ήθελα να το μελετήσετε σήμερα στο σπίτι σας. Αυτή η περιοχή από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τη βορειοδυτική Ελλάδα αποτελεί, διαθέτει τα στοιχεία για να πούμε, για να οριστεί ως κόμβος. Ακούω για κόμβους, μικρούς κόσμους, μικρούς. Όλα τα μέρη έχουν τις δικιά τους γεωγραφική σημασία, αλλά όταν μιλάμε για hub, για κόμβους, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να πούμε ποια είναι τα θεμελιώδη πράγματα που ποια είναι αυτά στα οποία βασίζεται αυτή η λέξη. Είναι μια καλή ευκαιρία που είμαστε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη και ο Δήμαρχος είναι εδώ. Όλα είναι στη θέση τους ή θα μπορούσα να είναι στη θέση τους. Έχετε μια ροή από διαφορετικούς αγωγούς, από διαφοροποιημένες πηγές. Έχουμε τον εθνικό αγωγό, έχουμε το DAP, έχετε τον IGB και τους άλλους διασυνδετήριους αγωγούς, έχουμε την υποθαλάσσια, τον υποθαλάσσιο σταθμό αποθήκευσης της Καβάλας που ψιλοξεχάστηκε, αλλά έχουμε και διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως την εγκατάσταση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είμαστε λοιπόν σε μια καλή θέση και αυτό, φυσικά το πιο σημαντικό είναι το FSRU στην Αλεξανδρούπολη και έχει ουσιαστική σημασία.
και εμείς ως ΔΕΠΑ θα μπούμε μέσα σε αυτό το κλαμπ πολύ σύντομα.